συγκλώθηκε από την πρόταση η οποία ήρθε προς το Δήμο για την χρήση αυτού του οικοπαίδου ως δικαστικό μέρος, την κατασκευή δικαστικού μεγάλου. Αυτό ήταν η αφορμή ούτως ώστε ο Δήμος να επισκέψει διαδικασίες και να έρθει το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι ο στόχος της δικής μας τοποθέτησης και της δικής μας απόφασης είναι ότι αυτή η ιστορία που χρονίζει τη συνιδιοκτησία μεταξύ του Δήμου και των ιδιωτών πρέπει να λήξει. Και όχι μόνο κατά το, πρέπει να λήξει κατά το διάστημα των 15 χρόνων από τότε που αγοράστηκε, πρέπει να λήξει από το διάστημα που η περιοχή στερείται μια αξιοποίηση ενός οικοπαίδου, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για τον πόλη. Το αν ο Δήμος δεν κατάφερε να το αγοράσει εξ ολοκλήρου, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε γιατί οι οικονομικές συνθήκες και οι αποφάσεις προηγούμενων Δημοτικών Συμβουλίων έτσι δεν μπορούμε να τις αξιολογήσουμε σήμερα με οποιοδήποτε κριτήριο. Άρα, εμείς δεν μπαίνουμε στην ουσία και νομίζω ότι κακώς ή σκοπίμως τον πάρατο το συνδέσατε με το δικαστικό μέγαρο. Εμείς σήμερα η ουσία για μας είναι η κατάρτιση. Γιατί πρέπει να λήξει αυτό το καθεστώς. Η πρόταση για το δικαστικό, κύριε Δημαρχέ, είναι μία από τις προτάσεις. Γιατί σήμερα η απόφαση της προηγούμενης διοίκησης είναι η αξιοποίηση αυτού του υποπέδου, ακόμη σαν απόφαση παραμένει, έτσι να γίνει σχολείο, να γίνουν συγκροτήματα για την εκπαίδευση. Και ενοφελεί σε καταστάσεις. Και. Και ενοφελεί σε καταστάσεις. Απλώς το συγκεκρινοποίησε η προηγούμενη διοίκηση και αναφέρεται στα σχολεία. Ούτε καν σχολείο δεν αναφέρεται μέσα. Για την προηγούμενη διοίκηση μιλάμε. Εντάξει, ναι. Συγγνώμη κύριε Λαδόπουλε. Ναι, ναι. Εδώ θέλω να αναφερθώ στο εξής και το υπόθηκε από πολλούς δημοτικούς συμβούλους που ήταν και στην προηγούμενη διοίκηση. Και η προηγούμενη διοίκηση, και αν κάνω λάθος, όσοι ήταν στην προηγούμενη διοίκηση, ας το βεβαιώσω με το διαψεύσω, και στην προηγούμενη διοίκηση το σκεπτικό ήταν να υπάρξει μία συνεννόηση, μία τέλος πάντων με τους ιδιώτες, προκειμένου να βρεθεί μια λύση συμφέρουσα και για τους δύο. Το ποια θα ήταν, έπρεπε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Με την αφορμή της συζήτησης του δικαστικού μεγάλου, προφανώς ο Δήμος με τους ιδιώτες ήρθαν σε ένα τραπέζι και συμφωνήθηκε αυτό που συμφωνήθηκε. Δηλαδή, η όποια αξιοποίηση προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία μαζί τους και από αυτή τη συμφωνία προέκυψε άτυπη, ουσιαστική, όπως θέλετε πάρτε την, προέκυψε ότι παραχωρούν οι ιδιώτες αυτά τα 300 τετραγωνικά μέτρα και αυξάνεται η αξία του μερίσματος του Δήμου και οι μεριδιώτες παίρνουν το επάνω κομμάτι και ο Δήμος παίρνει το κάτω. Επ' αυτής της συμφωνίας υπάρχουν και οι διαφοροποίησεις και οι εκτιμήσεις φυσικά. Διότι βάσει αυτής της συμφωνίας υπάρχει και η διαφοροποίηση των εκτιμητών. Διότι ο ένας εκτιμητής παίρνει υπόψη του αυτή τη διαφοροποίηση, αυτή τη συμφωνία, οι άλλοι εκτιμητές δεν ξεκινούν από αυτή την αφετηρία, αλλά ξεκινούν από την έρευνα και εκτίμηση για τη διαμόρφωση αξιών του ακινήτου. Αυτή είναι βασική διαφορά μεταξύ των δύο εκτιμητών. Να πάμε λίγο παρακάτω. Εχθές το βράδυ μας κοινοποίησε ο κ. Λοφιάδης και τον ευχαριστώ πολύ την πρόταση των εκτιμητών της εταιρείας την οποία αναπευθύνθηκε. Και αμέσως εμείς προσπαθήσαμε να τη μελετήσουμε και με τους μηχανικούς και με τους τοπογράφους και με εκτιμητές, πιστοποιημένους εκτιμητές. Η πρώτη εντύπωση που αποκτήσαμε που
τέλος πάντων, έχουμε από τις, από τις εισηγήσεις τις οποίες δεχτήκαμε, είναι ότι οι οικονομικοί παράμετροι οι οποίοι δόθηκαν δεν έχουν και πολύ σχέση με την πραγματικότητα και την υπάρχουσα κατάσταση. Εδώ δεν θα πω περισσότερα τεχνικο-οικονομικά ζητήματα, έτσι δεν είμαι και πολύ ειδικός. Θα αναφερθεί στην δευτερολογία η κυρία Αναστασιάδου και μάλιστα αναλυτικά, γιατί το ζαλίσαμε πολύ το πράγμα χθες και σήμερα. Θέλω να συνεχίσω όμως και να πω το εξής. Η λύση μιας μακροχρόνιας διένεξης με τους ιδιώτες δεν μπορεί να έρθει και δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε λύση εάν δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση με αυτούς. Γιατί? Γιατί έχουμε το 68,5%, εμείς έχουμε το 31,7% και βάσει του νόμου δικαιούνται να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε εκμετάλλευση του χώρου ως αντιπαροχή και αυτά που θεωρούν αντιπαροχήσιμα φυσικά θα τα διεκδικήσουν με μια δικαστική αγωγή. Μια δικαστική αγωγή όμως, κύριοι συνάδελφοι, και πολύ εύκολα λέγονται τα λόγια ας το κάνουν, σημαίνει παράταση χρόνων. Και αυτό το χρόνο, έτσι, μπορεί εύκολα να το παραβλέπουμε, για στο δικό μας σκεπτικό όμως, και το είχαμε πει από την αρχή, η παράμετρος χρόνος είναι καθοριστικός για την απόφαση την οποία παίρνουμε. Η παράμετρος χρόνος. Δεν μπορεί πλέον ο Δήμος να παρατείνει χρονικά την μη αξιοποίηση της περιοχής του κουπέτου. Στις λεπτομέρειες, στις τεχνικές, στις οικονομικές θα πούμε σε λίγο. Άρα, εμείς σήμερα αναφερόμαστε επί της κατάθμισης του συγκεκριμένου υποπέδου. Το αν θα γίνει δικαστικό, αν θα γίνει σχολείο, αν θα γίνει ανθρωπαιδιά, παιδική χαρά, υπάρχουν, θα το δούμε μετά. Γιατί ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη την απόφαση. Υπάρχουν λεπτομέρειες που μπορεί να προκύψουν στην πορεία, έτσι. Και ορισμένα θέματα να μην προχωρήσουν όπως προβλέπει η διοίκηση σήμερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σταματήσουμε τη διαδικασία συνεννόησης με τους ιδιώτες προκειμένου να ξεκαθαρίσουμε τα τσανάκια μας. Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Και κλείνοντας, θέλω να πω δύο πραγματάκια. Επειδή πολλά γράφτηκαν στον τύπο, κατηγορήθηκαν άνθρωποι, μάλιστα τον κύριο Σακαρίδη, δεν ξέρω να μην εκφραστώ πώς τον διαχειρίστηκε, τον μεταχειρίστηκαν κάποιοι. Έτσι, εγώ και μάλιστα όχι μόνο τον κύριο Σακαρίδη, και την παράταξή μας και εμένα προσωπικά, ότι ενδώσαμε, ότι παζαρέψαμε, ότι κάναμε, ράναμε και πάει λέγοντας. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Εδώ μέσα εμείς δεν ήρθαμε να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Ήρθαμε να συμβάλλουμε ως αντιπολιτευτική δύναμη για τα συμφέροντα του Δήμου και των Δημοτών. Θέλετε κατά υποκειμενική άποψη, υποκειμενική της παράταξης. Όπως κάνουν όλοι οι άλλοι. Είτε είναι μεμονωμένοι, είτε είναι ανεξάρτητοι, είτε είναι παρατάξεις. Επίσης, δύο παρατηρήσεις, κύριε Δήμαρχε, τις οποίες πρέπει να πάρετε υπόψη σας. Το είχα πει και στην πρώτη συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ την προσοχή στο μέλλον, όταν θα έρθει η πρόταση για το δικαστικό ή κάτι άλλο, ότι η όποια απόφαση σήμερα θα είναι άκυρη, εάν η πρότασή σας είναι
για παραχώρηση ιδιοκτησίας και για δωρεά. Εμείς σε τέτοια προοπτική, το λέω εκ των προτέρων εγώ, με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, δεν θα συνενέσουμε. Το δεύτερο, εάν η πρότασή σας για το δικαστικό μέγαρο ή η πρόθεση του Υπουργείου είναι συγχρηματοδότηση με τους ιδιώτες, πάλι δεν θα την ψηφίσουμε. Αν η χρηματοδότηση του υποτιθέμενου δικαστικού μεγάλου δεν είναι αμοιβώς του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και το τρίτο, ας λείψουν από εδώ μέσα τα bullying των πιθανικών κυρώσεων, των ποινικών κυρώσεων. Αυτό φαντάζομαι το λέει σήμερα. Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Το λέω στον οποιοδήποτε. Ας έχει καλά στο πολιτικό θάρρος εδώ πέρα να πάρει τις ευθύνες του. Και ας αφήσουμε τα bullying των ποινικών ευθυνών. Αν είναι τέτοιος, εγώ τις παίρνω τώρα.